Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι με τον Γιώργο τον Δημητριάδη βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες τυχαία σε ένα μαγαζί και του ζήτησα αν μπορούσε να έρθει σε αυτή την εκπομπή. Αυτό που χάρηκα αμέσως από τον Γιώργο ήταν ότι το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν «Μεταχαράς». Ναι, γιατί όχι. Δηλαδή είδα έναν άνθρωπο ο οποίος αμέσως είχε τη διάθεση να έρθει εδώ, να είναι κοντά μας, να μιλήσει μαζί μας, και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιου είδους καλλιτέχνες, Γιώργο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι καλλιτέχνες είναι λίγο αποστασιοποιημένοι από και από τα πράγματα και από τα γεγονότα, δηλαδή, που συμβαίνουν, και από όλα αυτά γύρω. Έχουν λίγο απομακρυνθεί. Δεν είναι, όχι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι στα πράγματα απαραίτητα. Σαφώς και υπάρχει μια βέβαια τέτοια δική σου εντύπωση που και αυτήν δεν θέλω να την αμφισβητήσω, φυσικά. Για να το λες θα έχεις κάποιο λόγο σοβαρό, φαντάζομαι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο μου οι οποίοι και συμμετέχουν με τον τρόπο τους σε διάφορα πράγματα και με διάφορους τρόπους επίσης, χωρίς φυσικά να ορίονται, να κραυγάζουν, ας πούμε. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, να προσθέτουμε και αυτοί άλλο ένα λιθαράκι, ας πούμε, στο χώρο της παράνοιας. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι συμμετέχουν. Δεν είναι τόσο, όπως καταλαβαίνω, ότι εννοείς ακριβοθόρητοι όλοι, ας πούμε. Εντάξει, δεν διατηρώ εγώ το προνόμιο, ας πούμε, ή την πολυτέλεια μόνο της availability, ας πούμε, της διαθεσιμότητας. Ναι, αν μου επιτρέπεις αυτό, ας πούμε, ίσως να ήθελες να πεις έτσι, για την προθυμία, ας πούμε, αυτή την προθυμία, την ανοιχτόκαρδη, ας πούμε. Ναι, αυτό που λέω, πιστεύω ότι θα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, ναι, και θα τους συναντούσες στο παρόμοιο. Δηλαδή σε ανάλογο event και περίσταση, ας πούμε, που βρεθήκαμε. Αλλά βέβαια για να το λες, σίγουρα θα έχεις κάποιο λόγο. Εντάξει, ανήκεις και σε ένα χώρο έτσι τέτοιο λίγο και εσύ και βλέπεις ίσως κάποια πράγματα γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο πρόθυμοι, ας πούμε. Οι εξαιρέσεις, θα λέω εγώ όμως. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Εντάξει, δεν σχολιάζουμε. Να σχολιάσω όμως το ένα βράδυ λιγότερο που ακούσαμε νωρίτερα. Είναι από το δίσκο του Γιώργου Σάββατο, που κυκλοφόρησε το 2009. Γνωρίζουμε λοιπόν πολλά από τον Γιώργο κομματάκια. Μάλλον έχουμε ακούσει πολλά, Γιώργο. Τραγούδια. Τραγουδάκια, ναι, πάρα πολλά. Αλλά... Όχι τραγουδάκια, τραγούδια. Τραγούδια, οκ. Okay. Μουσικές. Μουσικές. Αλλά πολλές φορές. Καλά κάνεις. Δεν είναι άκια, είναι, ναι, συνθέσεις. Είναι... Σαφώς, σαφώς. Λίγο έτσι με. Εντάξει, να δώσουμε λίγο τσαγανό. Ναι, ναι. Okay, στο κομμάτι. Θέλω να σου πω όμως ότι ενώ πολλοί από εμάς ακούμε τραγούδια, δεν γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη. Πολύ. Ακούω, πιάνεις ένα σταθμό, ας πούμε, το πρωί, ο οποίος παίζει μουσική μέχρι το μεσημέρι, δεν λέει, μιλάει κανένας από πίσω, έτσι. Και εσύ απλά ακούς. Αυτό, ναι, είναι ένα θεματάκι τώρα, έτσι. Και με όλο αυτό το ιντερνετικό το σύστημα και τα εύκολα, γιατί κάποτε έπαιρνες το δίσκο στο χέρι και το ξεφύλιζες, ρε παιδί μου, κοίταγες, μάθαινες πράγματα. Τώρα, μέσα από το ίντερνετ νομίζεις ότι η μουσική περνάει όπως θα έπρεπε να περνάει. Έχει υπέρ, έχει και κατά. Βέβαια, αναφορικά στη σχέση του αποδέκτη της μουσικής, αυτού ο οποίος τέλος πάντων τη λαμβάνει, τώρα πως την εκλαμβάνει είναι μια άλλη ιστορία. Το πως έρχεται στην κατοχή του αυτό το πράγμα, στο αυτί του, στο μάτι του, δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν αρκετά χρόνια, όπου η μουσική ήταν ένα προσωπικό καθαρά απόκτημα, το οποίο με κάποιο αντίτιμο, ας πούμε, το έπαιρνες. Σωστά, σωστά. Και το φύλαγες ως κόρυνο οφθαλμού, ας πούμε. Τώρα τα έχεις όλα. Έχει και την γλυκά του όμως αυτό. Σαφέστατα έχει την γλυκά του, αυτό θέλω να πω. Αλλά έτσι, τελικά η εποχή αυτή έχει φύγει. Βέβαια τώρα ξαναγυρνάμε, ίσως, δεν ξέρω, προσωρινά, ας πούμε, στο εξωτερικό, από ό,τι γίνεται στα βινίλια πάλι. Γιατί η δισκογραφία αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να πουλήσει. Δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν έχει κάποιο αντικείμενο απτό, χειροπιαστό. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, εντάξει. Ξαναγυρνάει λίγο, ναι. Το χειροπιαστό, το αποτύπωμα, δηλαδή. Ναι, ήταν ο δίσκος, αν θέλεις, ακόμα και το ευτελές που... CD. Γιατί περί ευτελούς προϊόντος επρόκειτο, ας πούμε.
Δεν έκανε καλό στη μουσική αυτό το πράγμα με το τίτλο. Εγώ λέω να κάνουμε καλό στους ακροατές να ακούσουμε ένα επόμενο κομμάτι και φαντάζομαι ότι θα, μας, θα έχουμε και το ζωντανό σου, έτσι. Θα έχουμε, έχουμε, έχεις μαζέψει τις κιθάρες. Θα δούμε, κιθάρα σου θα εδώ, δούμε, θα δούμε πώς θα πάμε. Στο δεύτερο μέρος βασικά. Okay, okay. Yeah. Που σε πίστεψα για λίγο. Εσύ καρδιά μου ήσουν φίλο στον καιρό. Πόνεσα τόσο να μπορέσω να ξεφύγω. Να βρω κουράγιο μακριά σου πια να ζω. Μια υπόσχεση δεν κράτησες μαζί μου. Δεν θυμάμαι ένα δάκρυ σου αληθινό. Δεν θα σου δώσω άλλο απ' τη ζωή μου. Και μη ζητάς ξανά να το σκεφτώ. Τι να σκεφτώ. Τελειώσαν όλα. Λάθος ερώτηση σε λάθος ώρα. Σαν όλα τη μοναξιά μου θα αγαπήσω τώρα. Κάτι άλλο πάντα έκρυβει η φωνή σου. Κάθε σου λέξη είχε και νόημα κρυφό. Και δεν κρατάω ούτε μια στιγμή μαζί σου που να έχει κάτι φωτεινό να θυμηθώ. Τι να σκεφτώ. Τελειώσαν όλα. Λάθος ερώτηση σε λάθος ώρα. Τι να σκεφτώ. Τελειώσαν όλα. Θα αγαπήσω τώρα. Όταν τα δύσκολα με βρήκανε θυμίσου. Δεν με βοήθησες ξανά να σηκωθώ. Την απουσία ζούσα τη δική σου. Και έρχεσαι τώρα και μου λες να το σκέφτω. Να σκεφτώ. Τελειώσαν όλα. Λάθος ερώτηση σε λάθος ώρα. Τι να σκεφτώ. Τελειώσαν όλα. Τη μοναξιά μου θα αγαπήσω τώρα. Τη μοναξιά μου θα αγαπήσω τώρα. Είστε ήδη στον αέρα. Σας έδωσα. Να πούμε ότι απόψε μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργος Δημητριάδης. Μαζί μας, μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε κοντά μας. Να πούμε επίσης ότι ο Γιώργος Δημητριάδης την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ θα βρίσκεται στο Hollywood, λεωφόρο Βουλιαγμένης 289. Μια εξαιρετική παρουσία, φαντάζομαι. Μια και επιτυχία του Hollywood, ας πούμε, που φέρνει τις καλλιτέχνες. Και να πούμε επίσης ότι για εκείνη τη βραδιά εμείς έχουμε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση. Μπράβο, σε όσους επικοινωνήσετε μέσω του chat στην εκπομπή μας. Και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας προς τον Γιώργο. Έτσι. Περιμένουμε τις ερωτήσεις. Είχαμε εδώ μια κουβεντούλα τώρα
με τον Γιώργο σχετικά με τους δίσκους, τα βινήλια κτλ. Την άλλη Πέμπτη, αυτή την εποχή έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τους Lego. Α, ναι, σωστά είναι. Με τους Lego παρέα. Η μπάντα, βέβαια. Πέρσι συνεργάστηκαμε με τους Lexicon Project. Την περασμένη σεζόν, δηλαδή, όχι πέρσι. Φέτος, δηλαδή, την περασμένη σεζόν. Και τώρα με τους Lego. Μια μπάντα η οποία με έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι. Τι θα ακούσουμε έτσι, Γιώργο? Άκουσα λίγο ρεμπέτικο. Είναι κάποιες διασκευές από ρεμπέτικο. Ναι, ναι, έχουν. Είναι καινούρια μπάντα, βέβαια. Και τώρα σιγά σιγά μαζεύουν το δικό τους υλικό. Έχουν κάνει ένα single και ένα βίντεο κλιπ. Και τώρα γράφουν τα επόμενα κομμάτια. Αρκετά από αυτά θα τα παίξουν στη δουλειά, στα 5-6 ας πούμε, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του single που έχουν. Και προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Και η αισθητική τους γραμμή και οι καταβολές τους διακρίνουν μια αφομοίωση στα ακούσματα που είχαν τα παιδιά. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτούς τους μουσικούς. Διακρίνουν μια ταυτότητα. Είναι ένα ενδιαφέρον μουσικό υβρίδιο τα παιδιά. Mm-hmm. Από πόσα μέλη έχει... αποτελεί την μπάντα τους? Βασικά εντάξει ήταν 5, τώρα είναι 4, με προοπτική να γίνουν πάλι 5. Και υπήρξε, δηλαδή υπάρχει μια κοινή αίσθηση για πράγματα. Mm-hmm. Μουσικά μιλάω, έτσι. Έχει κουμπώσει δηλαδή από την καταλαβαίνω καλά, καλά, ναι. Mm. Είναι βέβαια μια καλή rock μπάντα, επίσης πάρα πολύ καλή σε αυτά που θέλω εγώ, ας πούμε, και περιμένω από μια μπάλα. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό κούβωμα, όπως είπες. Πολύ ωραία. Και θα γίνουν διάφορα έτσι πολύ ωραία πράγματα εκείνο το βράδυ. Ναι. Εμείς θα περιμένουμε πάντως την Πέμπτη να παρακολουθήσουμε από κοντά αυτά τα δρόμενα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Φαντάζομαι και οι ακροατές που μας ακούνε θα είναι εκεί. Και επειδή έχουμε το ραδιόφωνο στην περιοχή μας. Είναι και ωραία μουσική σκηνή του Χολιούδου. Πάρα πολύ ωραία μουσική σκηνή που θα σου πω μετά ένα μυστικούλι για αυτή τη σκηνή. Λοιπόν, τώρα. Ας ακούσουμε λοιπόν το επόμενο κομμάτι από τις Arctic Monkeys. Μια επιλογή του Γιώργου πάλι. Ακούμε και. My Propeller. Οκ. Επανερχόμαστε.